Ένα σχέδιο για την επανακίνηση της οικονομίας όταν η κρίση του κορονοϊού θα αρχίσει να υποχωρεί, επιχειρεί να διαμορφώσει τώρα η κυβέρνηση. Πώς βλέπουν οι Κερκυραίοι την επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό? Αλλαγή δεδομένων, ελάχιστη η κίνηση στην παραλιακή της Γαρίτσας σήμερα. Συνεχίζει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες ο Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 6 του μηνός Απριλίου και είμαστε μαζί και απόψε εδώ στη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start για να καταγράψουμε την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα ενδιαφέρουσα και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, με στοιχεία ενδιαφέροντα όσον αφορά την εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα μας, τα δεδομένα τα οποία αναφέρει η επιστημονική ομάδα, αλλά και τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με την κίνηση και τη διαχείριση αυτής της περίφημης ιστορίας της καραντίνας. Πριν δούμε τα όσα υπογράμμισε σήμερα ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Χαρδαλιάς, πάμε να καλησπερίσουμε τη Χρυσάνθη Μινά, η οποία παρακολουθεί την περιπέτεια των συμπολιτών μας, οι οποίοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Σημειώστε ότι το νοσοκομείο Ιωαννίνων είναι το νοσοκομείο αναφοράς, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, στο οποίο θα νοσηλεύονται τα σοβαρά περιστατικά από την Κέρκυρα, τουλάχιστον με βάση το σχεδιασμό τον οποίον έχει περιγράψει καταρχήν η αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Χρυσάνθη, καλησπέρα. Καλησπέρα, έχουμε δύο Κερκυραίους, οι οποίοι νοσηλεύονται στην... Ο ένας είναι η γυναίκα του αποβιώσαντος. Έχουμε δύο άτομα ακριβώς και... από την Κέρκυρα, η οποία είναι στη ΜΕΘ στο και... Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών. Και έχουμε και επίσης τον συμπολίτη μας, τον 63χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στον θάλαμο ανετικής πίεσης. Τι δεδομένα έχουμε για αυτές τις δύο περιπτώσεις? Η εικόνα λοιπόν το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως επίσημα δόθηκε, συγγνώμη, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Υπήρου. Μάλιστα. Έχει είναι αυτή η ενημέρωση που γίνεται από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Υπήρου, την οποία έχουμε διεκδικήσει σε επίπεδο ενημέρωσης ή τουλάχιστον διεκδικούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό, εννοώ περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επίπεδο. Πάμε να μας δώσετε. Λοιπόν, το πρώτο, ο 62χρονος από την Κέρκυρα, να πούμε ότι η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί. Μάλιστα. Και ο 62χρονος αλλά και η γυναίκα του θανόντος, του ηλικιωμένου που έχασε τη ζωή του χθες, νοσηλεύονται στη μονάδα λαιμωδών αρνητικής πίεσης. Να πούμε λοιπόν ότι για την γυναίκα του ηλικιωμένου θανόντος από την Κέρκυρα η κατάσταση της υγείας της είναι επιδεινούμενη, σύμφωνα τουλάχιστον με τα στοιχεία που δόθηκαν από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Υπήρου. Να ευχηθούμε να κερδίσει αυτή τουλάχιστον τη μάχη. Προς το παρόν. Να ευχηθούμε. Αυτή είναι η ενημέρωση η οποία δίνεται το μεσημέρι από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Υπήρου σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της Υπήρου. Αναφέρει κάτι γενικότερα όσον αφορά τα άλλα περιστατικά στην Ήπειρο? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο καλές ειδήσεις σχετικά με την εξέλιξη των κρουσμάτων του κορονοϊού στην Ήπειρο. Για πες. Η πρώτη λοιπόν, Σπύρο, αφορά στα αποτελέσματα από δεκάδες δείγματα που αναλύθηκαν και τα οποία είναι ευτυχώς όλα αρνητικά. Έτσι τα τελευταία 24 ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί άλλο θετικό κρούσμα στην περιοχή. Μάλιστα. Η δεύτερη λοιπόν αφορά σε δύο ασθενείς οι οποίοι πήραν εξιτήριο από τη μονάδα λιμωδών. Ο πρώτος είναι ο γιατρός του νοσοκομείου Πρέβεζας, ο οποίος μετά από πολύμερη νοσηλεία βρίσκεται πλέον στο σπίτι του. Είναι μια ιστορία την οποία είχαμε προσεγγίσει και την οποία είχαμε αναλύσει με την ανταποκρίτριά μας στην Λευκάδα. Είναι μια ιστορία η οποία έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία της Λευκάδας πάρα πολλές φορές. Και πάμε τώρα, αυτή είναι καλή είδηση. Ο άνθρωπος νοσηλεύτηκε και τελικά βγήκε από το νοσοκομείο υγιής. Ακριβώς. Πάμε να μας και πεις. Η δεύτερη λοιπόν είναι γυναίκα, επίσης από την Πρέβεζα, που μάλιστα είχε βρεθεί θετικό την προηγούμενη εβδομάδα. Και ευτυχώς αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν πλέον βρίσκονται στο σπίτι του. Ωραία. Να ευχηθούμε στην συμπολίτησά μας, η οποία δίνει τη μάχη της, να την κερδίσει. Και η Χρυσάνθη, ό,τι νεότερο μας ενημερώνεις και εδώ, ξέρω ναι, ότι εκεί στο γραφείο, στο σπίτι σου, τουλάχιστον αυτά τα θέματα διαδικτυακά τα παρακολουθείς. Ευχαριστώ πάρα ακριβώς πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα δεδομένα τα οποία ισχύουν στη χώρα μας. Κάθε βράδυ στις 6, λίγο πολύ όλοι οι Έλληνες, κρεμόμαστε από τα χείλη του Σωτήρη Τσόρδα σε επίπεδο ενημέρωσης, σε επίπεδο επιστημονικής προσέγγισης, σε επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων
και της γραμμικής σε επίπεδο γραφήματος εξέλιξης της εξάπλωσης του κορονοϊού στη χώρα μας. Έχουμε ένα καλό δεδομένο ότι φαίνεται να έχουμε αποτελέσματα από την καραντίνα. Έχουμε βέβαια και ένα δυσάρεστο δεδομένο, καθώς έχει μεγαλώσει ο κατάλογος των ανθρώπων που έχασαν τη μάχη σε αυτή την δύσκολη υπόθεση, τη μάχη για τη ζωή. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόρδας. Ο Σωτήρης Τσιόρδας ανακοίνωσε 29 κρούσματα κορονοϊού που στην Ελλάδα αγγίζουν τα 1.755. Το 55% των κρουσμάτων κορονοϊού αφορά άνδρες, 361 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενο με ταξίδι στο εξωτερικό και 655 σχετίζονται με ήδη γνωστό κρούσμα. Όπως είπε ο λοιμοξιολόγος, 90 πολίτες παραμένουν διασωληνωμένοι, 19 γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 71% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι. Την ίδια ώρα, 9 ασθενείς εξήλθαν από τη ΣΜΕΘ. Από τους θανάτους που είχαν σημειωθεί στην Ελλάδα, 29% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 86% νεκρών είχαν υποκείμενα νοσήματα ή ήταν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Το επίπεδο της νησιμότητας και ο ρυθμός αύξησης φαίνονται ευνοϊκά αυτή τη στιγμή, σημείωσε ο Τρίτης Τσιόρδας για τα στοιχεία της πανδημίας στη χώρα μας. Κάτι που φαίνεται και από την αντιπαράσταση εξέταση των κρουσμάτων στην Ελλάδα με χώρες όπως το Βέλγιο, την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Αυτό δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να οδηγεί σε ψυχασμό, είπε και σημείωσε πως μπορούμε να πετύχουμε συντονισμένη αντιμετώπιση του πρώτου επιδημικού κύματος. Η χνηλάτιση συνεχίζεται στην πατρίδα μας με πολύ δυσκολία. Σημείωσε ο λοιμοξιολόγος, την ώρα που άλλες χώρες έχουν καταλήψει ήδη αυτή την προσπάθεια. Αναφέρθηκε επίσης σε δράση κλιμακίου του Οδύνη Κυριακή στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στη Μαλακάσα. Επιπλέον, ο Σωτήρης Τσιόρδας μίλησε για τις ειδικές δράσεις που βρίσκονται σε εφαρμογή για τη λήψη μέτρων στη διασφάλιση αποθεμάτων αίματος. Όπως εξήγησε, συλλέχθηκαν 4.000 μονάδες με αίμα. Ο Σωτήρης Τσιόρδας έκανε μνήμα στον Σάβα από την Βόρεια Ελλάδα και τον Ανδρέα από την Κρήτη, που αποφάσισαν να δωρήσουν μόσχευα μυαλίου των οστών παρά τους σταγμούς που υπάρχουν αυτόν καιρό. Ένας εξ αυτών διαπιστώθηκε θετικός για ένα παιδάκι με Τουρκία, σχολίασε ο λοιμοξιολόγος. Σήμερα ανακοινώνουμε 29 κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.755, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 361 κρούσματα θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 655 σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Έχουν διενεργηθεί 26.193 εργαστηριακοί έλεγχοι. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 19 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, δηλαδή περίπου το 79% είναι άνδρες. Το 71% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 9 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ, ενώ συνολικά 269 ασθενείς έχουν πάρει ως σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο. Τέλος, έχουμε 6 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 79 συνολικά θανάτους στη χώρα. Το 29%, 23 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 86% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Σχετικά με τη σοβαρή νόσο σε νέους, είδα αρκετά να γράφονται αυτό το Σαββατοκύριακο και θεώρησα πως πρέπει να σας πω μερικά πράγματα για τη σοβαρή νόσο. Είναι ένας ιός που δεν έχουμε ανοσία. Άρα μπορούν να νοσήσουμε όλοι και νέοι νοσούν. Η Ιταλία καταγράφει 25% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μεταξύ ατόμων ηλικίας από 19 έως 50 ετών. Στην Ισπανία το 33% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων είναι ηλικίας κάτω των 44 ετών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων καταγράφει 29% των περιπτώσεων της νόσης σε ηλικίες 20 έως 44 ετών. Στην πατρίδα μας, στο σύνολο των κρουσμάτων στα οποία έχουμε πληροφορία, μεταξύ ηλικίας 40 και 64 ετών, το 45% της νόσου έχει καταγραφεί, ενώ ένα 31% της νόσου έχει καταγραφεί σε ηλικίες 18-39 ετών, ενώ στις μικρές ηλικίες τα παιδιά, μόλις το 2,8% της νόσου, 47 κρούσματα έχουν καταγραφεί. Ακόμα πιο δύσκολο να εξηγηθεί είναι οι σπάνιοι θάνατοι σε αυτές τις νέες ηλικίες. Αποφάσισα να σας εξηγήσω αυτό που λέμε παθογένεια της νόσου, αυτό που όλοι οι επιστήμονες στον κόσμο ψάχνουν. Φυσικά και δεν το γνωρίζω, αλλά γίνεται τεράστια ερευνητική προσπάθεια για να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό άντλησα πληροφορίες από πολύ πρόσφατες επιστημονικές δημοσιεύσεις για το ερώτημα του πέραν της ηλικίας, πέραν των υποκείμενων νοσημάτων, τι άλλο υπάρχει και νοσούν καμιά φορά ευτυχώς σπάνια νέοι άνθρωποι και αυτοί οι νέοι άνθρωποι να νοσούν σοβαρά.
Οι επιστήμονες ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν ειδικά γονίδια που καθορίζουν ποιος θα πάει ή δεν θα πάει καλά. Όπως το γονίδιο του υποδοχέα που χρησιμοποιεί ο ιός για να μας επιτεθεί. Της πόρτας δηλαδή για να μπει στον οργανισμό μας. Η πόρτα αυτή ουσιαστικά βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια των κυττάρων του πνεύμονα και της καρδιάς. Παραλλαγές στο γονίδιο αυτό θα μπορούσε να κάνουν την πόρτα λίγο πιο ανοιχτή ή λίγο πιο κλειστή, ώστε να διευκολύνεται ή να δυσκολεύεται ο ιός αντίστοιχα να μπει στα κύτταρα των πνευμόνων. Επίσης, υπάρχει μια ουσία που βοηθάει τον πνεύμονά μας να εκπτύσσεται και να συσπάται. Φανταστείτε ένα σφουγγάρι. Μέσα στους πνεύμονες λοιπόν υπάρχει μια ουσία που το σφουγγάρι δράσει ένα απορρυπαντικό στο σφουγγάρι και το κάνει πιο μαλακό και εύκαμπτο και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Αυτό το συστατικό εμείς οι επιστήμονες το ονομάζουμε επιφανειοδραστικό παράγοντα και μπορεί γρήγορα να εξαντλείται σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν μολυθεί με τον κορονοϊό και δεν πάνε τόσο καλά ακόμα και όταν είναι στον αναπνευστήρα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πώς η άμυνά μας, το ανοσοποιητικό μας σύστημα ανταποκρίνεται στον ιό. Σε μερικούς, ευτυχώς λίγους, νέους, υγιείς κατά τα άλλα ανθρώπους, ένα πολύ αντιδραστικό ανοσοποιητικό σύστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μαζική καταιγίδα φλεγμονής που κατακλείει τον πνεύμονα και τα άλλα όργανα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ένα ηλικιωμένο ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα που είναι το πρόβλημα. Είναι αυτό που λειτουργεί πολύ καλά. Κάτι άλλο που μπορεί να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι νέοι άνθρωποι, επειδή φοβούνται λιγότερο, δεν παίρνουν τα μέτρα προφύλαξης και εκτίθενται σε ψηλότερες ποσότητες του ιού στο περιβάλλον τους. Η οδηγία παραμένει ίδια. Αν ελαττώσουμε την πιθανή έκθεση στον ιό στο ελάχιστο αυτή την περίοδο, αν μείνουμε σπίτι, αν τηρήσουμε καλή υγιεινή των χεριών, είναι πολύ πιθανότερο να πάμε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης. Πάμε στον Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε δύο πράγματα. Θα συνεχίσουμε με τον Νίκο Χαρδαλιά, αλλά πριν να δούμε δύο δεδομένα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία αφορούν τη δική μας γεωπολιτική γειτονιά στην ιστορία του COVID-19. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Στην γειτονική μας Ιταλία συνεχίζεται αυτή η εκατόμβη της θυσίας από την επέλαση του COVID-19 και επίσης έχουμε ανακοινώσει από τη γειτονική μας Τουρκία οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Ιταλία. Σπύρο, καλησπέρα. Στην Ιταλία τα πράγματα έχουν ένα ευχάριστο χρώμα, αλλά και ένα δυσάρεστο. Το ευχάριστο χρώμα είναι ότι έχουμε μείωση των κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μετάδοσης των κρουσμάτων έχει μειωθεί αισθητά. Έχουμε 717 κρούσματα σε σχέση με χθες. Ναι. Όμως, δυστυχώς, έχουμε αύξηση θανάτων, 111 περισσότερους, με το σύνολο των νεκρών στην γειτονική χώρα να φτάνει τις 16.523, καταγεγραμμένα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν μέχρι πριν λίγες ώρες. Και το τελευταίο 24ωρο. Το τελευταίο 24ωρο έχουμε νεκρούς 663 ανθρώπους, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα νούμερο που συγκλονίζει. Είναι για νούμερο το οποίο υπάρχει μια πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι ένας αριθμός ο οποίος συγκλονίζει. Έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια και σχόλια για να περιγράψει κανείς το μέγεθος αυτής της συνεχιζόμενης θυσίας, παρακαλώ πολύ, σε μόλις 24 ώρες. Αν έχεις την καλοσύνη να μας επαναλάβεις τον αριθμό των νεκρών που έχει η Ιταλία. Ο αριθμός των νεκρών είναι 636 ασθενείς. Σε ένα 24ωρο συνολικά το νούμερο που δίνουν οι γερμανικοί. 16.523 άνθρωποι. Μιλάμε για ένα φοβερό. Είναι τα κρούσματα και 3.599 είναι νεκροί. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι οι οποίοι έλεγαν ότι δεν είχαν κρούσματα κορονοϊού, στη συνέχεια απέκτησαν. Και μάλιστα, από ό,τι έβλεπα το πρωί στην αίθουσα σύνταξης, ο αριθμός των νεκρών ξεπερνάει τους 500. Τώρα έχουν βγει με μια νέα ανακοίνωση τα τουρκικά μίντια και λένε ότι είναι κοντά στο εμβόλιο. Έτσι ακριβώς είναι. Συγκεκριμένα ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Άγκυρας δήλωσε ότι έχουμε βρει ένα εμβόλιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να νικήσουμε τον ιό. Μάλιστα. Είναι στη διαδικασία ερευνών όπως όλο τον κόσμο. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η λύση από όπου και αν είναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Θα τα πούμε και αργότερα στη ροή του δελτίου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στα όσα είπε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς. Υπογράμμισε αυτό το οποίο λένε όλα τα κυβερνητικά χείλη το τελευταίο διάστημα και λίγο πολύ το τόνισε και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Η καραντίνα είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και η προσπάθειά μας να σταματήσουμε την δυνατότητα μετάδοσης του κορονοϊού είναι μια μάχη ζωής για όλους όμως.
Η πολιτεία είναι αποφασισμένη να επιβάλλει με μέτρα, κανόνες και μάλιστα με έντονο τρόπο τη διαδικασία της καραντίνας. Ένα απόσπασμα από τα όσα μεταξύ άλλων είπε. Οι πρώτες εβδομάδες εφαρμογής των μέτρων δείχνουν ότι ο στόχος εβδομάδα με την εβδομάδα, μέρα με τη μέρα δείχνει να επιτυγχάνεται. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα μάλλον δικαιώνουν την κοινή μας προσπάθεια και αποδεικνύουν ότι μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Αρκεί να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα. Αρκεί να μείνουμε προσιλωμένοι στο στόχο. Θα ήθελα να τονίσω κατηγορηματικά για μία ακόμη φορά ότι ο Απρίλης θα είναι ο πιο δύσκολος αλλά και ο πιο κρίσιμος μήνας. Δεν επιτρέπεται κανένας εφησυχασμός. Μα κανένας εφησυχασμός. Γι' αυτό άλλωστε παρατάθηκαν μέχρι τις 27 Απριλίου τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Καλούμαστε να διαφυλάξουμε αυτό που με πολύ κόπο έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα. Τα ευρήματα, ο αριθμός των κρουσμάτων, ανά πάσα στιγμή μπορεί να μεταβληθούν. Γι' αυτό, αν χαλαρώσουμε, δυστυχώς θα το πληρώσουμε. Και αυτό θα αδικήσει τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι μαζί μέχρι σήμερα. Τον Απρίλιο τον έχουμε συνδέσει με το Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Όλοι ξέρουμε και προετοιμαζόμαστε ότι φέτος θα το γιορτάσουμε διαφορετικά. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα γιορτάσουμε με τους φίλους μας, δεν θα πάμε στις εκκλησίες μας. Για να είμαστε καλά του χρόνου και να έχουμε μπροστά μας χρόνια πολλά να γιορτάσουμε μαζί με όλους τους δικούς μας ανθρώπους, μαζί με τους αγαπημένους μας. Η αλήθεια είναι ότι μας προκαλούν προβληματισμό φαινόμενα όπως αυτά που παρατηρήθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην Αγία Βαρβάρα και την Κυριακή στην Αγία Τριάδα της Πάτρας. Το κράτος έπραξε τα δέοντα για τους οργανωτές και παρακινητές αυτών των πρωτοβουλειών. Ουδής μπορεί να λειτουργεί εκτός νόμου, εκτός κανόνων, εκτός μέτρων. Τα φαινόμενα αυτά βεβαίως και δεν έχουν σχέση με τους πιστούς, αλλά με μονωμένες προσπάθειες κάποιων φανατικών, με συγχωρείτε, οι οποίοι δρούν αντίθετα και στις αποφάσεις της ίδιας της ηγεσίας της Εκκλησίας. Η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος έχει ήδη απευθύνει ξεκάθαρη έκκληση προς πιστούς να θυσιάσουν την παρουσία τους στην Εκκλησία για χάρη των αδελφών τους. Ας ακολουθήσουμε όλη την προτροπή της. Φέτος ας προσευχηθούμε όλοι από τα σπίτια μας. Όσον αφορά στο επιχειρησιακό σκέλος ενημέρωσης, θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα σύντομο απολογισμό. Από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων μέχρι και χθες είχαν επιβληθεί 21.308 πρόστιμα για παραβάσεις σχετικά με τον περιορισμό της κυκλοφορίας πολιτών. Σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων, κατά τους έλεγχους που έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν διαπιστωθεί 359 παραβάσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 353 συλλήψεις από τις 12 Μαρτίου μέχρι και χθες. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημερώθηκε από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος για τον κατάπλου 30 συνολικά ιδιωτικών και επαγγελματικών σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα από το τέλος Μαρτίου και μετά. Από πλευράς νομοθεσίας έχει θεσπιθεί ρητά ο προσωρινός περιορισμός του κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής, όπως κρουαζιερόπλοιων και μερόπλοιων αναψυχής, σε ελληνικά λιμάνια και τις με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά από 15 Τρίτου, αλλά και ιδιωτικών πλοίων σκαφών θαλασσίας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια προερχομένων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό, καθώς και τις με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα σκάφη αυτά από 19 Τρίτου. Στο πλαίσιο αυτό, με την άφηξη μέρους των σκαφών αυτών στην ελληνική επικράτεια, απαγορεύτηκε από τις λιμενικές αρχές ο κατάπλους και υποβίβαση των επιβατών τους. Σε μια μόνο περίπτωση υπήρξε παραβίαση της εν λόγω εντολής και κινήθηκαν εναντίον του πληρώματος οι εκ νόμου προβλεπόμενες ποινικές αλλά και διοικητικές κυρώσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι πράξεις προσφοράς συνεχίζονται. Μεγάλη ποσότητα μέσων ατομικής προστασίας, μέρος δωρεάς της ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνολικό ύψος 5 εκατομμυρίων, έφτασε το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με ειδικά ναυλωμένη πτήση. Το υγειονομικό υλικό που παραλήφθηκε σήμερα αποτελείται από 507.600 μάσκες τύπου FPP2 και 12.022 προστατευτικές στολές τύπου Tyvek. Γι' αυτό το κίνημα δωρεών έχει ήδη συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας μια ταχεία και διαφανής διαδικασία αποδοχής των δωρεών, τόσο σε είδος, για παράδειγμα, υγειονομικού και νοσοκομιακού εξοπλισμού, όσο και σε χρήμα. Υπενθυμίζεται ότι ιδρύματα, μεγάλοι όμιλοι, ενώσεις, σύλλογοι, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις έχουν ήδη προφήσει σε μεγάλες δωρεές. Ειδική αναφορά θέλω να κάνω και στον χώρο του αθλητισμού. Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, Σύνδεσμοι Ποδοσφαιριστών, Καλαθοσφαιριστών, οι Ποδοσφαιρικές Λίγκες, ιδιοκτήτες ομάδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές δωρεές.
Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές του Στίβου έχουν ανακοινώσει ότι θα δημοπρατήσουν προσωπικά ενθύμια από την καριέρα και τις επιτυχίες τους στο πλαίσιο του προγράμματος Ζήσε Αθλητικά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δράση της εθελοντικής ομάδας Ελλάς COVID-19 3D Printing Supplies, με τους συντονιστές της οποίας είχε τηλεδιάσκεψη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εθελοντική ομάδα πρωταγωνιστεί στην προμήθεια 3D εκτυπωμένων μέσων ατομικής προστασίας κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Υγείας. Σημειώνεται ακόμα η σημαντική ανταπόκριση πολιτών και επιχειρήσεων στις πλατφόρμες ψηφιακής αλληλεγγύης. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δείχνουν το κλίμα ομοψυχίας και αλληλεγγύης στις δύσκολες αυτές ώρες. Είναι πράγματι πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και μιλάμε για τις τοπικές δυνάμεις και μιλάμε και για εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν στο σύνολο αυτό που φυσικά ο καθένας μπορεί. Άλλωστε, σε μια μεγάλη προσπάθεια, η συνεισφορά έστω και του ελάχιστου το κάνει τελικά πάρα πολύ μεγάλο. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βαγγέλης Καποδίστριας, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Λέμε το τελευταίο διάστημα ότι η ιστορία του COVID-19 αλλάζει τον γεωπολιτικό χάρτη. Είναι αυτές οι πληροφορίες και οι αναλύσεις κυρίως, οι οποίες φτάνουν και σε εμάς εδώ, σε όλο τον κόσμο φυσικά διαχέονται ως πληροφορίες και αναλύσεις, για το τι θα δημιουργήσει στο εργασιακό περιβάλλον αυτή η μεγάλη πανδημία. Είναι πολύ ανησυχικά τα δεδομένα για τα μεγέθη της παγκόσμιας ανεργίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Περισσότερο από 10 εκατομμύρια Αμερικάνοι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε ένα 15ήμερο, καθώς έκλεισαν εστιατόρια, ξενοδοχεία, γυμναστήρια και ταξιδιωτικά γραφεία για να κοπεί η μετάδοση της επιδημίας. Οι απολύσεις αυξάνονται διαρκώς στο μεταπηδικό τομέα της υπερδύναμης, στις μεταφορές και στις αποθήκες. Μερίδα οικονομολόγων εκτιμά πως ο πραγματικός αριθμός των ανέργων μπορεί να είναι ακόμη ψηλότερος, καθώς πολλοί δεν έχουν υποβάλει αίτηση για επίδομα αναργίας. Την περασμένη εβδομάδα σημείωσαν ρεκόρ αιτήσεις για επίδομα αναργίας, φτάνοντας στα 6,6 εκατομμύρια, ενώ άλλα 3 εκατομμύρια αιτήσεις είχαν υποβαθμίσει την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Όπως σημαίνει η Αμερικάνικη εφημερίδα Washington Post, μέσα στο τελευταίο 15ήμερο χάθηκαν ουσιαστικά όσες θέσεις εργασίας είχαν δημιουργηθεί στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά του πόσο ραγδαίος και επώδυνος θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος της επιδημίας του κορονοϊού για τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, εξού σταματική είναι και η εκτείνεξη ανεργίας στην Ευρώπη, με ποσοστά ανίκου σταματών του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου να αποτυπώνουν τις εφελητικές επιπτώσεις από την αστολή της οικονομικής δραστηριότητας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει φέρει στα όρια του ταμεία ενεργείας που κινδυνεύουν να γονατίσουν οικονομικά, ενώ σε άλλες προκαλεί υπερφόρτου συστήματος τόσο σε ψηφιακό επίπεδο όσο και ως προς τον όγκο εργασίας των υπαλλήλων των ταμείων. Ενδεικτική περίπτωση στην Νορβηγία, η χώρα με τον πακτολόπλητο παραγωγικών πηγών όπως το πετρέλαιο, η οποία βλέπει για πρώτη φορά να απειλεί το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων της, καθώς χάνουν μαζικά τις θέσεις εργασίας τους. Στη διάρκεια των τελευταίων 2 εβδομάδων, η ανεργία έχει τετραπλασιαστεί και φτάνει τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές τις τελευταίες 15 ημέρες υπέβαλε έτσι για επίδομα ανεργίας ποσοστό πάνω από το 5% πληθυσμού τις πλουσιότερες από τις κατανομικές χώρες. Πρέπει να στήξουμε το ζωνάρι μας. Θα γίνουμε σαν τις άλλες κατανομικές χώρες. Τόνισαν μιλώντας του Financial Times τη λέξη νορβηγικής τράπεζας Handelsbanken. Παράλληλα, βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης ο μηχανισμός έγκρισης των ετοιμάτων για επίδομα ανεργίας στη Φιλανδία. Το μεγαλύτερο ταμείο ενεργίας της χώρας δέχεται καταιγισμό από αιτήματα για επίδομα στα οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει όχι από οικονομικής απόψεως, αλλά επειδή δεν προλαβαίνουν τα στελέχη του να διεκπαιρεώσουν την απαιτούμενη διαδικασία. Όπως ανέφεραν στο Bloomberg, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μείνει άνεργοι περισσότεροι από 300.000 Φιλανδοί, είτε επειδή οι επιχειρήσεις τους έκλεισαν προσωρινά, είτε επειδή απολύθηκαν. Και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα βουληθούν τουλάχιστον άλλες 100.000 αντίστοιχες αιτήσεις στη διάρκεια του Απριλίου. Το ίδιο χρονικό ακριβώς διάστημα, το δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου, σχεδόν 1 εκατομμύριο Βρετανοί προσέφηναν στην αρρωγή του κράτους ζητώντας επιδόματα, είτε επειδή έχουν χάσει τη δουλειά τους, είτε επειδή έχει μειωθεί δραστικά ο μισθός τους και αδυνατούν να επιβιώσουν. Σύμφωνα με στοιχεία Βρετανικής Στατιστικής, το 27% των επιχειρήσεων της χώρας μείωσε προσωπικό στη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης εβδομάδας του Μαρτίου, ενώ σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση των εσόδων τους. Ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σουνάκ είχε ανακοινώσει πακέτο μέτρων ύψους 81,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη της Βρετανικής οικονομίας. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ΑΕΠ της Βρετανίας και προβλέπει κάλυψη των μισθών των εργαζομένων σε ποσοστό 80%, στήριξη στους απασχολούμενους καθώς και δάνεια και εγγύησεις. Όμως μας επισημαίνουν διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το πακέτο στήριξης των επιχειρήσεων που αποφασίστηκε η Βρετανική κυβέρνηση προβλέπει μεν επιδοτήσεις των μισθών ώστε να αποτραπούν απολύσεις, αλλά φαίνεται πως θα φτάσει πολύ αργά και δεν θα μπορέσει να αποτρέψει την εκτείναξη ανεργίας στα ύψη. Εξάλλου, μέλη της κυβέρνησης καταγγέλνουν ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να χορηγήσουν επιχειρήσεις τα δάνεια που έχουν την εγγύηση της κυβέρνησης, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τον κίνδυνο στο μαζικό μετοχεύσεων. Και βέβαια, μιλάμε για μια ιστορία η οποία εξελίσσεται δειλά-δειλά ένα μήνα. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι αν τραβήξει αυτή η ιστορία, αλλάζουν τα δεδομένα και φυσικά αλλάζουν και τα εθνικά δεδομένα στο εσωτερικό των χωρών, οι οποίες θα βιώνουν τα μεγέθη αυτής της τεράστιας οικονομικής κρίσης. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Το πρώτο στη ροή του δελτίου μας
Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά με πολλές ακόμα ειδήσεις, με ανάλυση από τον Γιάννη Παργινό και με πληροφορίες που έχει ο Βαγγέλης Καποδίστρες και η αίθουσα σύνταξης σχετικά με την τοπική μας πραγματικότητα. Σε πολύ λίγη ώρα ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Πάμε να καλησπερίσουμε την Ηρώ Λέλα, η οποία είναι στην αίθουσα σύνταξης. Να σταθούμε με την Ηρώ σε αυτά τα δεδομένα τα οποία αφορούν την τοπική μας πραγματικότητα. Καλησπέρα, Ηρώ. Καλησπέρα, δεδομένα τα οποία λίγο πολύ έχουμε μια εικόνα έως αυτή τη στιγμή με την απώλεια της ζωής του συμπολίτη μας, με την νοσηλεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων των άλλων δύο κρουσμάτων. Το ένα να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Πρόκειται για τη σύζυγο του 74χρονου και για τον άλλο συμπολίτη μας, ο οποίος είναι στο θάλαμο ανετικής πίεσης. Δεν έχουμε όμως εικόνα για ελέγχους πιθανά κρούσματα, Ήρω. Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται αυτή η διαδικασία με τους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια συμπτώματα και μετά από επικοινωνία με τον γιατρό τους πάνε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Εκεί λοιπόν οι γιατροί αποφαίνονται για το αν πρέπει ή όχι να γίνει τεστ για τον COVID-19. Έχουν σταλεί λοιπόν γύρω στα 17 περίπου τεστ, το που περιμένουμε τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, ούτε για θετικό ούτε για αρνητικό κρούσμα. Δηλαδή δεν υπάρχει ακόμη απάντηση. Είναι δεδομένο όμως, και το ξαναλέω, ότι όποιος έχει συμπτώματα γρίπης αυτή την περίοδο ή εμφανίζει συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού, θεωρείται ως ύποπτο κρούσμα και ελέγχεται λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Απευθύνεται στον ιδιώτη γιατρό, ο οποίος σε συνεννόηση, φαντάζομαι, με το νοσοκομείο παίρνει το δείγμα. Ανάλογα με την, με την κατάσταση Σπύρου της φυσικά, υγείας του. Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Αν είναι απλά συμπτώματα, ναι, δεν γίνεται καν το τεστ. Το τεστ θα γίνει όταν είναι επιβαρημένη η υγεία, έχουμε υποκείμενο νόσημα, είναι υψηλός ο πυρετός, παρουσιάζει μια λίμωξη του αναπνευστικού, ωραία, εικόνα είναι κλινική τέτοια, είναι που να οδηγεί τους γιατρούς, ναι, 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 στο να ζητούν το τεστ, γιατί από μια ακτινογραφία εικάζεις, αλλά δεν μπορείς να αποφανθείς αν είναι COVID-19. Ναι. Γίνεται και ακτινογραφία. Προφανώς. Και σε περιπτώσεις που είναι σοβαρές, ίσως και αξονικοί, για να δουν περισσότερα πράγματα. Αλλά και πάλι ασφαλές συμπέρασμα έχουν μόνο με τα συγκεκριμένα τεστ. Από το τεστ. Τώρα, στην περίπτωση του Βαγγέλη Στασινού έχουμε μια γνωστοποίηση της κηδείας του, την προσεχή Πέμπτη. Έτσι. Είναι την Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο στη Γαρίτσα, σε στενό οικογενειακό κύκλο και με αυστηρά μέτρα προστασίας. Ούτως ή άλλως, δυστυχώς. Θα τελεστεί η νεκρός προσακολουθία του Βαγγέλη Στασινού. Είναι δυστυχώς ο πρώτος νεκρός από τον κορονοϊό στο νησί μας. Μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη που μας στενοχώρησε όλους πολύ και που μιλάμε και για ένα συμπολίτη μας που ήταν ιδιαίτερα δραστήριος, κοινωνικός, εκπαιδευτικός, άνθρωπος που τον ήξερε καλά η κερκυριακή κοινωνία και που είχε να πει μόνο καλά λόγια γι' αυτό. Ωραία. Ηρώ, στην περίπτωση τώρα των Ιωαννίνων, λέγαμε πριν από λίγο στην ενημέρωση την οποία στέλνει η περιφέρεια της Ηπείρου, ότι δεν καταγράφεται στην Ήπειρο κανένα νέο κρούσμα με βάση πάντα την ανακοίνωση, το τελευταίο 24ωρο προφανώς, αλλά με βάση την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ηπείρου. Είναι ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή, εάν το συνδυάσει κανείς και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Σωτήρης Τσιόδρας και ο Νίκος Καδαλιάς. Με τη μείωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ναι, έχουμε μία ευθυγράμμιση της λεγόμενης του γραφήματος και της καμπύλης πιθανών με την οποία καταγράφεται και η πορεία και η εξέλιξη της πανδημίας. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μία συγκρατημένη αισιοδοξία και να θυμίσει αυτό που είπε ο Τσιόδρας προχθές. Ότι οι θάνατοι που μετράει η χώρα και οι άνθρωποι που είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες συντατικής θεραπείας είναι η αποτύπωση της εικόνας 14 ημέρες πριν, που σημαίνει ότι αν τώρα χαλαρώσουμε θα έχουμε θέμα 14 ημέρες μετά, άρα παραμένει κρίσιμος ο Απρίλιος, κρίσιμες οι επόμενες εβδομάδες, φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Σωστά. Αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν τα μέτρα και η αντιμετώπιση των πολιτών στα μέτρα.
Ωραία. Δεν έχουμε κάποια εικόνα σήμερα όσον αφορά το θέμα της αστυνόμευσης και των παρανομιών, της αντίστασης δηλαδή των νεοελλήνων. Όχι, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει έρθει κάτι τουλάχιστον. Αυτό που το λέω αντίσταση, το λέω περιπεκτικά. Ήταν ότι μηδέν, ας πούμε, Κεφαλονιά, ελάχιστα εζάκεντα, πρωταθλήτρια Κέρκυρα μετά την Αττική την Κυριακή. Λέω, αν είναι δυνατόν. Λέω, δεν το λέω περιπεκτικά, δεικτικά το λέω, διότι αυτή κάνει η ιστορία της κίνησης πολλές φορές και σε μια λογική το ότι εγώ δεν κινδυνεύω ή γιατί δεν ακολλήσω και πώς να ακολλήσω, είναι στην πραγματικότητα η παγίδα στην οποία αυτοπαγιδευόμαστε και στην οποία παγίδα παρασέρνουμε και άλλους και χωρίς να το θέλουμε, έτσι θέλω να πιστεύω και εγώ, μπαίνουμε σε μια ιστορία συνέχισης της λίμωξης με ό,τι αυτό σημαίνει και για την κοινότητα και για εμάς τους ίδιους. Είναι μια ιστορία πολύ λεπτή. Σε ευχαριστώ, Ηρώ. Το παρακολουθείς και εσύ, ούτως ή άλλως στις 9.30 θα είμαστε μαζί στο Υπάρχει Θέμα. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας, τον κύριο Δημήτρη Καλούδη, τον οποίο καλησπερίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ζηνιάτη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε. Χαρά μας και θα ήθελα υπό άλλες συνθήκες να τα πούμε και με άνεση χρόνου στο στούντιο. Ξέρετε, αυτές τις μέρες, όλη αυτή την περίοδο, κρεμόμαστε από τα χείλη σας, τα χείλη των γιατρών, της επιστημονικής κοινότητας στο σύνολό της. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα από εσάς μια εκτίμηση για αυτό το οποίο εξελίσσεται στην Κέρκυρα, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως. Καταρχήν να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντα κυρίου Στασινού και τα δικά μου και του Ιατρικού Συλλόγου της Κέρκυρας. Καθίστε που γνωρίζουμε όλοι και τα δύο του παιδιά είναι γιατροί συνάδελφοι. Ακριβώς. Να ευχηθώ καλή ανάρρωση στους άλλους δύο συναμπολίτες μας που είναι στα Γιάννενα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο. Και να πω επίσης ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την πορεία που έχει λάβει η διασπορά του ιού στη χώρα μας. Όπως είπατε και εσείς πριν, η καμπύλη δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει στην κορυφή της και να αρχίσει την πτωτική πορεία. Για δύο συνεχείς μέρες καταγράφουμε μικρό αριθμό κρουσμάτων. Εάν αυτό σταθεροποιηθεί μεταξύ των 20 και 60 κρουσμάτων την ημέρα, θα γίνει και η λεγόμενη επιπεδοποίηση της καμπύλης, όπως είπατε και εσείς, και θα φτάσει περίπου τις 27 Απριλίου να φτάσει στο χαμηλότερο της σημείο. Πάντως με την ελπίδα που έχετε εσείς οι γιατροί, τουλάχιστον από εσάς το ακούμε, ότι οι θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι υψηλότερες προς το τέλος Απριλίου, θα λειτουργήσουν συνεργατικά στην καταπολέμηση της πανδημίας. Ο ιός δεν αυτό μπορεί... Αυτό είναι μια ελπίδα, ναι. Μια ελπίδα. Είναι μια μεγάλη ελπίδα αυτό, ναι. Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι τα κρούσματα που υπάρχουν στις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν καλοκαίρι, είναι πολύ λιγότερα από τις περιοχές του Βορρά. Τον σκοτώνει η περιόδης ακτινοβολία και η... Και η θερμοκρασία, βασικά η θερμοκρασία, η υψηλή θερμοκρασία. Είναι αυτό που το σκοτώνει. Τώρα στην Κέρκυρα, κύριε Πρόεδρε, γιατρέ μου, έχουμε μία αργή εξέλιξη του φαινομένου. Μία πολύ αργή εξέλιξη. Πιθανόν ναι. Να μην είναι μόνο τα τρία καταγεγραμμένα κρούσματα, μπορεί να είναι και άλλα τα οποία δεν τα ξέρουμε, να είναι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ήπια χαρακτηριστικά της νόσου και να έχουν επιλέξει να είναι στο σπίτι τους και μακράν από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν έχουμε όμως περιστατικά τα οποία θα μας θυμίζουν αυτό που μας φοβίζει ως εικόνα, είτε από την Ισπανία είτε από την Ιταλία. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Τίποτα δεν δείχνει ότι στην Ελλάδα και στην Κέρκυρα, κατά συνέπεια, θα έχουμε εικόνες ανάλογες Ιταλίας, Ισπανίας, Αμερικής. Τίποτα δεν το δείχνει αυτό. Προς το παρόν. Όχι προς το παρόν. Ο μοναδικός τρόπος να γίνει κάτι παρόμοιο θα ήταν να ξεχυθούμε όλοι στους δρόμους. Να σπάσουμε την καραντίνα δηλαδή. Ακριβώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή η πορεία που έχει πάρει ο ιός είναι συγκεκριμένη και δεν έχει επιστροφή. Επομένως, με μια τέτοια σταθεροποίηση και με αυτό το οποίο λέει συνεχώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ότι αυξάνει μέρα με τη μέρα τις ΜΕΘ. Αυτό βγαίνει από την ενημέρωση των ιατρικών συνταχτών στις 6 το απόγευμα. Έχουμε φτάσει κάπου 800 μονάδες. 950. Είδατε, ο αριθμός αλλάζει συνεχώς. Ναι. Και με μια αύξηση
των μονάδων αυξημένης φροντίδας. Μία ενίσχυση του εξοπλισμού στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα νοσοκομεία αναφοράς με αναπνευστήρες. Νιώθετε, εκτιμάτε, με βάση βέβαια την εικόνα που έχετε κι εσείς ως ένας άνθρωπος που ζει στην περιφέρεια, αλλά έχετε μια επιστημονική αντίληψη του όλου ζητήματος, ότι εάν εξελιχθεί το πράγμα έτσι όπως εξελίσσεται τώρα, με την αισιοδοξία την οποία μου περιγράψετε προηγουμένως, θα έχουμε τη δυνατότητα ως κοινωνία να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ανθρώπους οι οποίοι θα νοσήσουν με βαρύτερο τρόπο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, θα μπορούμε να προσφέρουμε κρεβάτια στις ΜΕΘ, πολύ απλά, γιατρέ μου. Σαφέστατα. Ήδη πλέον υπάρχει, αν έχετε, οι δύο βασικοί δείχτες που κοιτάμε εμείς οι γιατροί και περισσότερο οι επιδημιολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι, είναι ότι τα κρούσματα τα οποία παραμένουν στη ΜΕΘ αυτή τη στιγμή είναι σταθερά εδώ και δύο μέρες. Επίσης έχουν αποσωληνωθεί 9 συμπολίτες μας και 264 έχουν πάρει εξιτήριο. Μάλιστα. Αυτό δείχνει ότι με την πορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως αυτές οι ΜΕΘ να μας μείνουν ως πρίκα και ως παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Ενός ακμαίου συστήματος, δημοσίου Γιατί συστήματος. Έτσι κι αλλιώς είμαστε πίσω 2.000 κλίνες στις ΜΕΘ. Κύριε Πρόεδρε, οπότε, που σημαίνει και καθώς πάμε πιο αργά, η διεθνής επιστημονική κοινότητα καταχτά γνώση στον τρόπο αντιμετώπισης του ιού. Δηλαδή η φαρμακολογία έχει πιο σαφή συμπεράσματα. Βεβαίως, ήδη δοκιμάζεται ένα καινούριο φάρμακο, η ρεζοποπρίνη, η οποία έχει πάρα πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα δείξει. Τα εμβόλια προχωρούν. Βασικά, αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εμβόλιο. Αυτό όμως φαντάζομαι ότι εμβόλιο, βάση αυτά τα οποία λέτε εσείς οι γιατροί, είναι μια αργή διαδικασία. Μια αργή διαδικασία, αλλά λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας του κορονοϊού θα απλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες από ό,τι έχω καταλάβει, οι οποίες ήταν στα προηγούμενα εμβόλια και θα γίνει πολύ πιο γρήγορα η διάθεσή τους στο κοινό. Μάλιστα. Γιατί να ξέρετε ότι το πιο βασικό πράγμα για να βγούμε από αυτή την καραντίνα που είμαστε είναι να αποκτήσει ο πληθυσμός ανοσία. Εάν ο πληθυσμός δεν αποκτήσει ανοσία, τον Οκτώβρη θα επανέλθει. Θα έχουμε κύκλους. Αυτό το φάρμακο το οποίο είπατε, γιατρέ, ή τα κοκτέιλ φαρμάκων, γιατί έχω ακούσει και διαφορετικές πληροφορίες που τις δίνουν άνθρωποι οι οποίοι νόσησαν και οι οποίοι είπαν ότι τους έσωσαν οι γιατροί χρησιμοποιώντας ένα κοκτέιλ φαρμάκο και μάλιστα φάρμακα φτηνά, φάρμακα τα οποία υπάρχουν στο εμπόριο. Ναι, κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να τα προμηθευτούν, να τα έχουν παρακαταθήκη στο σπίτι τους. Εντός εισαγωγικών, νεοελληνική συμπεριφορά. Είναι κάτι σημαντικό αυτό στη μάχη σας? Αυτή τη στιγμή το πιο βασικό φάρμακο που χρησιμοποιείται είναι το φάρμακο το οποίο υδροξυχλωροκίνη, οποία είναι για την ελονοσία η πρώτη της χρήση και μετά χρησιμοποιήθηκε από τους ρευματολόγους για διάφορους τύπους ρευματικών παθήσεων. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι το φάρμακο το οποίο το παίρνουν καθημερινά, της χλωροκίνης. Μάλιστα. Μαζί με ένα πολύ κοινό αντιβιωτικό που και αυτό επίσης το παίρνουμε, την αζιθρομικίνη. Που έχει τη δραστική ουσία αζιθρομικίνη. Αζιθρομικίνη, ναι, ναι. Το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον αυτή τη στιγμή, είναι η μοναδική θεραπεία η οποία έχει αποδεδειγμένα σαφή και πολύ καλά αποτελέσματα. Στα λοιμώδη νοσήματα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη χαρά και τιμή, ελπίζω, να απελευθερωθούμε από τα δεσμά της καραντίνας και της τηλεοπτικής καραντίνας, να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο με άνεση χρόνου. Νομίζω ότι όλοι θα έχουμε βγάλει ασφαλή συμπεράσματα από αυτή την μαχητική διαδρομή όλου αυτού του διαστήματος και του επόμενου. Θα είναι χαρά μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας θα είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, πραγματικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Είναι πληροφορίες οι οποίες δίνονται στον Αθηναϊκό Τύπο. Είναι ένα πακέτο πανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση, και πολύ σωστά κάνει, σκέφτεται την επόμενη μέρα. Είναι αυτό το οποίο λέμε όλοι. Όταν θα τελειώσει η περιπέτεια, όταν θα βρεθεί το φάρμακο, όταν θα έχουμε την άμυνά μας την υγειονομική,
θα έχουμε πεθάνει οικονομικά. Τι γίνεται, πώς και με ποιο τρόπο μπορεί η ελληνική οικονομία να επιστρέψει και να αρχίσει και ο ελληνικός λαός να παίρνει πραγματικά βαθιές ανάσεις ανακούφισης. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ένα σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας όταν η κρίση του κορονοϊού θα αρχίσει να υποχωρεί επιχειρεί να διαμορφώσει τώρα η κυβέρνηση με την ελπίδα να επανακτήσει η χώρα όσο γίνεται γρηγορότερα μια δυναμική επιστροφή σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα πλαίσιο για την τόνωση του τουρισμού, φοροελαφρύνσεις και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας. Μεταξύ άλλων, στο τραπέζι έχει πέσει η ιδέα επιτάχυνσης των αποσβέσεων για επενδύσεις. Πρόκειται για ένα εγχείρημα που σκιάζεται από τη μεγάλη αβεβαιότητα για την διάρκεια της κρίσης αλλά και για τις ιατρικές εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης και της θεραπείας της νόσου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε σχετική σύσκεψη σε κυβερνητικό επίπεδο εκλήθη ο λοιμοξιολόγος καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας προκειμένου να ενημερώσει για τα επιστημονικά δεδομένα ώστε να διαμορφωθεί αναλόγως ο οικονομικός σχεδιασμός. Ο τουρισμός πρωταγωνιστεί ασφαλώς στις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα της κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να βρει λύσεις για να διασωθεί τουλάχιστον ένα τμήμα της κίνησης. Η μεγάλη δυσκολία είναι τα σύνορα, σχολιάζει παράγων του οικονομικού επιτελείου, σημειώνοντας ότι ακόμη και αν στην Ελλάδα σημειωθεί υποχώρηση της κρίσης, άλλες χώρες από τις οποίες δέχεται επισκέπτες ίσως καθυστερήσουν. Εξετάζεται στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα, το ενδεχόμενο να δέχεται τουρίστες από ορισμένες μόνο χώρες, όπως της Ανατολικής Ευρώπης, όπου φαίνεται ότι η ένταση είναι μικρότερη, ή να ανοίξουν μόνο τα οδικά σύνορα. Επίσης, την κυβέρνηση ενδιαφέρει σύμφωνα με την ίδια πηγή αν θα υπάρχει πρακτικά η δυνατότητα να ελέγχεται η επικινδυνότητα των επισκεπτών είτε με γρήγορα τεστ είτε με πιστοποιητικά ότι έχουν περάσει την νόσο και είναι υγιείς. Για την στήριξη του τουρισμού εξάλλου στην φάση της επανακίνησης, κάποια στιγμή το καλοκαίρι, όπως ελπίζουν στην κυβέρνηση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταργηθεί το τέλος διανυκτέρευσης σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει να επαναφέρει ανάλογα και με τις δυνατότητες που θα υπάρχουν τα μέτρα της οικονομικής του πολιτικής, τα οποία έβαλε στην άκρη αυτές τις δύσκολες μέρες και συγκεκριμένα τη μείωση εισφορών, κοινωνικής ασφάλισης και φόρων. Παράλληλα με τον τουρισμό, σημειώνει η πηγή, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην ενίσχυση της απασχόλησης. Η δημοσιονομική πίεση βεβαίως θα είναι τεράστια, αλλά η κυβέρνηση ποντάρει στη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα επανεκκίνησης θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό σε κοινοτικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα χορηγήσει ρευστότητα στις τράπεζες 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να προχωρήσουν σε νέες πιστώσεις δανείων και ανάλογα με την απόφαση του Eurogroup της προσεχούς τρίτης, τα ποσά μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερα και να δημιουργηθεί εγκυοδοτικό ταμείο με πόρους του ΕΣΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ώστε να δοθούν δάνεια για κεφάλαια κίνησης άνω των 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προς μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ σε άλλους εγκυοδοτικούς μηχανισμούς θα δημιουργηθεί για δάνεια επενδυτικού σκοπού. Εξάλλου, μετά την εξασφάλιση της ευελιξίας στη χρήση πόρων του ΕΣΠΑ έως και 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ αποδεσμεύονται από εθνικούς πόρους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα ακόμη θέμα. Έχει να κάνει με το περίφημο επίδομα ή την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, η οποία σταδιακά τις επόμενες ημέρες αρχίζει να καταβάλλεται. Όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχουμε στο ρεπορτάζ το οποίο ακολουθεί. Στις 10 Απριλίου ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της υποβολής αιτήσεων εργαζομένων και επιχειρήσεων για το επίδομα των 800 ευρώ. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έδωσε στη δημοσιότητα το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί για την καταβολή των ποσών του επιδόματος. Όπως προκύπτει, στις 10 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και μέχρι τις 12 Απριλίου θα δοθεί δυνατότητα για διορθώσεις στις αιτήσεις για τα 800 ευρώ, τόσο από εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις εργοδότες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας, στις 14 Απριλίου το σύστημα θα παγώσει προκειμένου να γίνει η προετοιμασία των πληρωμών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 15, 16 και 17 Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά του επιδόματος που θα κατατεθούν στους λογαριασμούς που δήλωσαν οι εργαζόμενοι είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και καθαρά. Η πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ αναμένεται να ανοίξει εκ νέου μετά τις 20 για διάστημα λίγων ημερών, προκειμένου να υποβληθούν νέες αιτήσεις. Η διαδικασία θα αφορά εργαζόμενους που δεν είχαν κάνει δήλωση κατά την πρώτη φάση. Οι καταβολές των ποσών του επιδόματος της δεύτερης φάσης θα γίνουν 25, 26 και 27 Απριλίου. Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης εξήγησε ότι στο δεύτερο κύμα αιτήσεων που γίνεται με βάση το τελευταίο στοιχείο του ΑΦΗΜΗ δεν χάνει κανείς τη δυνατότητα υποβολής, αλλά αν κάνει λάθος ή χάσει την προθεσμία, η πληρωμή θα πάει μία εβδομάδα αργότερα. Παράλληλα,
οι επιστήμονες θα λάβουν τα 400 ευρώ τη Μεγάλη Πέμπτη και τα υπόλοιπα 200 ευρώ μέσα στον Απρίλιο. Βάσει όσων εξήγηλε ο κ. Βρούτσης, η τρίτη φάση πληρωμών θα ξεκινήσει στις 5 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Μαΐου. Η κυβέρνηση έχει αρχίσει να επεξεργάζεται σενάρια για την περίπτωση που η κρίση του κορονοϊού συνεχιστεί καθόλου το Μάιο. Σε αυτή την εκδοχή αναμένεται να δοθεί η έγκριση για χορήγηση δεύτερου επιδόματος 800 ευρώ στους εργαζόμενους που έχουν πληγεί, ώστε να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις που έκλεισαν ή υπολειτουργούν. Ερωτηθεί σχετικά σε εκπομπή του Open, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θοδωρός Κυλακάκης τόνισε πως είναι σαφές ότι πρέπει να καλυφθούν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να μην τους καλύψει. Υπενθυμίζεται τέλος πως σε ό,τι αφορά το δώρο Πάσχα, ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης επανέλαβε πως όλοι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί ή δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους θα πάρουν το δώρο του Πάσχα Μεγάλη Τετάρτη ή Μεγάλη Πέμπτη. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, αυτές που πλήττονται, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το δώρο Πάσχα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά στην τρίτη ενότητα με πολλά θέματα από την τοπική ειδησιογραφία. Με πολλές πληροφορίες για τα δεδομένα τα οποία αφορούν αυτή την απίθανη περιπέτεια που υπακούει σε ένα όνομα, σε μια λέξη, κορονοϊός ή COVID-19. Σε λίγα λεπτά ξανά μαζί. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 9 και ένα πρώτο λεπτό. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Λέμε όλες τις προηγούμενες μέρες ότι αυτή η ιστορία της πανδημίας στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει δεδομένα τα οποία από ένα σημείο και μετά έχουν να κρίνουν την συνοχή της, τη συνέχειά της, τα χαρακτηριστικά της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως την ξέρουμε και κυρίως όπως την έχουν οραματιστεί πάρα πολλοί, οι οποίοι ήλπιζαν ότι η Γερά Ήπειρος θα φύγει από εκείνη την περίοδο των πολέμων και των εσωτερικών διενέξεων και θα χτίσει ένα μέλλον κοινό, ένα θετικό μέλλον για τους λαούς τους οποίους θα εκφράζει. Ο Γιάννης Παργινός είναι μαζί μας για να σταθούμε σε τι άλλο, στο Eurogroup το οποίο αύριο συνέρχεται με τηλεδιάσκεψη. Ένα Eurogroup, Γιάννη καλησπέρα, καλησπέρα το οποίο Σπύρο. Πρέπει να δούμε και να καταλάβουμε πού πάει αυτή η ιστορία με το περίφημο κόρονο ομόλογο ή με το μόντους βιβέντι ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία για την οικονομική στήριξη, την ρευστότητα δηλαδή, εκείνων των χωρών που έχουν ανάγκη να παλέψουν και εσωτερικά την υπόθεση του COVID. Αγαπητέ μου φίλε και συνάδελφε, Σπύρο Ζηνιάτη, στην εισαγωγή σου είπε ότι αύριο ή εν πάση περιπτώσει τις επόμενες μέρες θα δούμε πού πάει αυτό το οικοδόμημα το οποίο ακούει στο ωραίο όνομα Ευρώπη. Σε λίγες ημέρες, σε λίγες εβδομάδες, θα έχουμε την 9η του μηνός Μαΐου, επιορτάζεται η δήλωση Ρομπέρ Σουμάν του 1950, 9 Μαΐου, όπου ήταν η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και μετά Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητέ μου φίλε, η Γερμανία επιμένει η στιμή έκδοση του ευρωομολόγου και θέλει δανειοδότηση των χωρών που έχουν ανάγκη από τον ESM με συγκεκριμένες συμφωνίες του τεστ με θερμινευόμενων στην απλή νεοελληνική μνημόνιο και δεύτερον θέλει συγκεκριμένη και σαφή δέσμευση ότι τα κράτη που θα πάρουν αυτή την χορηγία, αυτό το δάνειο δεν θα στραφούν ποτέ στην επαναδιεκδίκηση έκδοσης ευρωομολόγου. Γιατί δεν το θέλει η Γερμανία? Διότι πιστεύει ότι ως μόνη ικανή και δυναμική οικονομία της Ευρώπης θα χρεωθεί αυτή τα χρέη των μικρών και αδυνάμων οικονομικά χωρών. Έχει μια λογική. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα οικονομικό ελαττήριο και μια οικονομική επιχειρηματολογία. Λέω Γιάννη ότι έχει μια λογική αυτό. Έχει λογική μεγάλη. Όπως λογική έχει και το εξής αυτό. Δηλαδή πάμε και οι δυο μας και μάλλον πάω και δανείζομαι. Θεωρούμε ότι έχουμε κοινό ταμείο οι δυο μας. Εσύ έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ, έχω 100 δραχμές και δανειζόμαστε βάζοντας εγγύηση και οι δύο τα κεφάλαιά μας σε μια τράπεζα. Αν εγώ δεν έχω να πληρώσω, η τράπεζα θα έρθει και το διεκδικήσει από εσένα. Αυτόματα όμως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κοινή επιχείρηση. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Μέρκελ έχει και ένα άλλο πολιτικό επιχείρημα. Ότι όσον επιμένει σε αυτή την σκληρή οικονομική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη, τόσο κερδίζει ψήφους από την ακροδεξιά, το κόμμα της οποίας ακροδεξιάς μειώνεται σε ποσοστά. Ναι. Τα οποία ποσοστά
κερδίζει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα της κυρίας Μέρκελ. Εδώ όμως είναι και μία ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στο 2008 με 10 και στο 2020. Το 2008, 9 και 10 η επιχειρηματολογία ότι ο κακός νότος, οι τεμπέλιδες, οι τζαμπατζίδες, οι Ιταλοί, Πορτογάλοι, Έλληνες και Ισπανοί πέρασε. Τώρα δεν περνάει πλέον, διότι δεν έχει καμία σχέση αυτή η κρίση με την κοινωνική ή οικονομική κατάσταση των λαών. Έχει σχέση με ένα υγειονομικό πρόβλημα, το οποίο έφερε τούμπα ολόκληρο τον κόσμο. Ναι. Αύριο λοιπόν θα δοκιμαστεί όχι μόνο η αιμονή ή η επιμονή της Γερμανίας, θα δοκιμαστεί η αναγέννηση, ο διαφωτισμός και η δημοκρατία της Δύσης. Πάντως οι συζητήσεις Γερμανών και Γάλλων συνεχίζονται. Μιλάμε για πολλές και για υπόγειες διαδρομές και φαίνεται από ό,τι διάβασα σήμερα στα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου, σε αυτά που αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι έχει βρεθεί μια κοινή γραμμή. Υπάρχει περίπτωση αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών να καταλήξουν σε μια κοινή συμφωνία. Κοίταξε, σε μια διαπραγμάτευση, εσύ που έχεις ανάγκη ζητάς το maximum και ο άλλος προτείνει το minimum. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια διαδρομή στη μέση. Υπάρχουν νέα δεδομένα. Πριν απ' όλα είναι το συναισθηματικό πρόβλημα της Ιταλίας, η οποία Ιταλία, αν δεχτεί οτιδήποτε άλλο εκτός από το ευρωομόλογο, την επόμενη ώρα θα μείνει χωρίς κυβέρνηση. Ωραία. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και το σχόλιο σου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα στην τοπική μας πραγματικότητα. Πάμε να δούμε αυτό το οποίο έχει ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας ως οργανωτικό πεδίο και κυρίως ως πεδίο δράσης. Η Μερόπη Ιδρέου, η Δήμαρχος των Κερκυραίων και των Διαποντίων, μίλησε χθες το βράδυ στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Επεσήμανε μια σειρά από δράσεις, προσπάθειες. Η ίδια ζήτησε αυτό το οποίο βλέπουμε και στο μήνυμά της, να υπάρξει μια συστράτευση όλων στη λογική του «μένουμε σπίτι». Πάμε να δούμε περισσότερα. Και υπάρχουν, όπως είπατε, και ευτυχώς λίγοι, μειοψηφία κάποια συνείδητη, που δεν βοηθούν, δεν βάζουν πλάτη, δεν συνεργάζονται σε όλο αυτό το πλαίσιο δέσμης και μέτρων προστασίας που προσπαθούμε όλοι να δημιουργήσουμε, το κεντρικό κράτος, η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, οι δήμοι, όλοι οι φορείς, αστυνομία, νοσοκομείο, πολιτική προστασία, πυροσβεστική, η παραγωγική, η τουριστική φορείς, εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ενημερώνται για το τι πρέπει να κάνουμε. Πραγματικά, θέλω να πω ότι αυτά που έχουμε πετύχει στην Ελλάδα αλλά και στον τόπο μας εδώ στην Κέρκυρα είναι ζηλευτά από πολλά κράτη, από πολλές χώρες, από πολλές πόλεις. Να κοιτάξουμε λοιπόν, να το διαφυλάξουμε ως κόρυνο οφθαλμού, να κάνουμε όλη υπομονή, ψυχραιμία, να κρατάμε την αισιοδοξία μας και την ελπίδα μας. Αλλά είναι πρωτόγνωρο που για πρώτη φορά τουλάχιστον όλοι αυτοί οι φορείς που προανέφερα είμαστε μαζί μια γροθιά για κάτι ιερό, για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη ασφάλεια, για την ευημερία μας, για την ύπαρξή μας πάνω σε τούτο τον πλανήτη και τον ευλογημένο τόπο μας. Αν μου επιτρέπετε. Και μην το χαλάνε οι λίγοι μειοψηφούντες ασυνείδητοι που κυνηγάνε την κακή είδηση για λίγα περισσότερα like και για μεγαλύτερη. Εκεί θέλω να έρθω αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ ξεκάθαρες οι οδηγίες και η στρατηγική που ακολουθείται από την ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχει σε κεντρικό επίπεδο η πολιτική προστασία και ο ΕΟΔΗ. Βγαίνουν καθημερινά και ενημερώνουν ο Υφυπουργός, ο κύριος Καρδαλιάς και ο κύριος Τσιόρδας. Θεωρώ ότι είναι η πιο έγκυρη και κατατοπιστική και λεπτομερής ενημέρωση που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης και φορέας και σύλλογος και θεσμικός φορέας. Σε τοπικό επίπεδο δεν ενδείκνυται και δεν υπάρχει κανένα θεσμικό και νομικό πλαίσιο να γίνεται κατατόπιση. Συγγνώμη, κυρία. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στα εξής. Εφόσον ακολουθείτε μια κεντρική στρατηγική, η οποία ως τώρα έχει επιφέρει, όπως είπαμε, αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Στα μέτρα. Όχι στην ενημέρωση. Στην ενημέρωση σε πανελλαδικό επίπεδο, προφανώς. Και στην ενημέρωση. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, για λόγους προσωπικών δεδομένων και για λόγους οδηγιών από την πολιτική προστασία και τον ΕΟΔΙΠ, δεν μπορεί να υπάρξει αντίστοιχα σε τοπικό επίπεδο. Αυτό
Αποτάνθηκα και εγώ κεντρικά και γι' αυτό σας το απαντάω. Επειδή λοιπόν έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και όπως είπατε έχουμε φτάσει σε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και κεντρικά και τοπικά, είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η παραπλήρωση. Να δημιουργηθεί ένα όργανο ενημέρωσης. Όποιος ενημερώνει πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Προφανώς. Γιατί θα πρέπει αυτά που μεταφέρονται, επειδή υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, υπάρχουν και διάφορα θεσμικά πλαίσια σε κάθε φορέα, όπως είναι το νοσοκομείο, η πολιτική προστασία, που δεν πρέπει να τα ξεπερνάει κάποιος ή να μιλάει χωρίς να έχει την νομιμοποίηση και χωρίς να μεταφέρει ασφαλείς και ακριβείς πληροφορίες, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ας πούμε, εγώ ως δήμος και ως δήμαρχος, γιατί μου έστειλαν και κάποιοι από την αντιπολίτευση, δημοτικοί σύμβουλοι και κάποιοι φίλοι και κάποιοι συνεργάτες, γιατί δεν βγαίνουν να ενημερώσω. Δεν νομιμοποιούμε για υγειονομικά θέματα. Εγώ λοιπόν ως δήμος δεν μου επιτρέπεται και δεν νομιμοποιούμε να αγγίξω υγειονομικά ζητήματα ή ζητήματα πολιτικής προστασίας. Ενημερώνω όπως βλέπετε σχεδόν κάθε μέρα με δελτίο τύπου τι γίνεται από την πλευρά δήμου. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Πάμε κυρίες και κύριοι στο Βαγγέλη Καποδίστρια, καθώς έχουμε μια παρέμβαση μέσω ερώτησης του βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αλέκου Αυλονίτη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σπύρο, καλησπέρα και πάλι. Έχουμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τον κύριο Αυλονίτη. Καταβάλουν ενίκεια. Είναι μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση που έχει να κάνει με τους φοιτητές, οι οποίοι αυτή την περίοδο βρίσκονται εκτός του σπιτιού τους, μάλλον έχουν νοικιάσει σπίτια και υπάρχει οικονομική δυσκολία και οικονομική δυσχέρεια, και ρωτάει ο κύριος Αυλονίτης για τα μέτρα της πολιτείας. Δώσε μας όμως λεπτομέρειες και του σκεπτικού του και της ερώτησής του. Για την ακρίβεια, είναι γνωστό ότι πλέον οι μαθητές εκπαιδεύονται μέσω της τηλεκπαίδευσης. Αυτό είναι το μέσο το οποίο γίνεται η διαδικασία του μαθήματος. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που αυτήν την κρίση έχουν βιώσει και οικονομικά, δηλαδή έχουν δει να στέλνεται σύμβαση εργασίας τους ή επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Συνεπώς αυτό το ντόμινο της οικονομίας, όπως είναι λογικό, δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα. Βάζει και το κομμάτι ότι υπάρχουν και παιδιά από εστίες οι οποίες έχουν φύγει πίσω και υπάρχουν γονείς οι οποίοι όμως δεν έχουν ευνοηθεί ακόμα, γιατί πληρώνουν ακόμα το φοιτητικό σπίτι. Και ζητάει από την κυβέρνηση λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι αυτές οι απανωτές εξελίξεις που έχει φέρει η πανδημία και στην οικονομία έχουν περάσει μια μέση οικογένεια. Ρωτάει την κυβέρνηση μαζί και με άλλους βουλευτές, ανάμεσα ο κύριος Φίλης και ο κύριος Τσακαλώτος, το λέω γιατί είναι αρμόδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι τα μέτρα στήριξης που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση. Και ρωτάει και επίσης αν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν ανοίξουν μέχρι το τέλος του πανεπιστημιακού έτους, το οποίο είναι πολύ πιθανό. Τι προβλέπεται να γίνει για το προηγούμενο δίμηνο. Ναι, φαντάζομαι βέβαια ότι η απάντηση θα δοθεί άμεσα και εύκολα, αλλά η ερώτηση παρέμβαση του κ. Αυλονίτη έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι ένα θέμα καυτό και για εκείνους οι οποίοι έχουν παιδιά, τα οποία φοιτούν και είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν το ενίκιο, το οποίο και λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης πιθανόν να μην το έχουν. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Αν έχουμε και κάτι νεότερο σχετικά με την υπόθεση της οργάνωσης δημόσιας υγείας ή με οτιδήποτε νεότερο από το νοσοκομείο, αν φυσικά δεν ήσουν να βγάλουν οποιαδήποτε ανακοίνωση και να υπάρξει οποιαδήποτε ενημέρωση, μας διακόπτει στη ροή του προγράμματος και στο υπάρχει θέμα και μας ενημερώνει. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία η οποία εξελίσσεται στην Κέρκυρα. Είναι σαν αυτά τα οποία ακούσαμε τον Νίκο Χαρδαλιά να περιγράφει. Δηλαδή να έχουμε πρωτοβουλίες πολιτών να προσφέρουν, να συνεισφέρουν στη μάχη κατά της πανδημίας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μιλήσαμε σήμερα με τον κύριο Σπύρο Νεράτζη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα μιας παράταξης συνεργαζόμενη με τη Δημοτική Αρχή της κυρίας Μερόπης Ιδρέου, με την πλειοψηφούσα παράταξη. Στην Κέρκυρα εξελίσσεται μια προσπάθεια πολύ ενδιαφέρουσα με την κατασκευή αυτή τη περίφημη μάσκα που δεν υπάρχει στο εμπόριο ή τουλάχιστον που το προηγούμενο διάστημα ήταν σπάνιο να τη βρει. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Βαγγέλης Καποδίστρια. Το Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αγκαλιάσει την προσπάθεια εθελοντών, οι οποίοι ράβουν υφασμάτινες μάσκες, οι οποίες είναι για προσωπική καθημερινή χρήση. Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εθελοντισμού, Σπύρος Νεράτζης, μίλησε στην εκπομπή Πρώτο Βήμα και στην Ηρωλέλα. Σαν Τμήμα Εθελοντισμού του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, οφείλουμε, όπως τα έχουμε πει από την αρχή, να αγκαλιάζουμε και να στηρίζουμε τις προσπάθειες των εθελοντών συμπολιτών μας σε ό,τι έχει να κάνει με τον εθελοντισμό. Έτσι αγκαλιάσαμε την προσπάθεια που ξεκίνησε η Φιλένη Λοράνδου, η συμπολίτησά μας, που μαζί με την κόρη της μετάφρασαν τις οδηγίες για το πώς θα φτιάξουμε μάσκες από έναν οργανισμό, από ένα δίκτυο νοσοκομείων και ιατρείων της Αμερικής. Mm-hmm.
Και ξεκίνησαν, βρέθηκαν δύο συμπολίτριές μας, η Ελένη Κάντζου και η Λιλή Παντή, οι οποίες έφτιαξαν τις πρώτες 55 μάσκες. Μπράβο. Το τρίτο βήμα ήταν ότι προσφέρθηκε ο στρατής ο Ανδρεάδης από τη Σάλτιμπακ, ότι μπορεί να φτιάξει και να μας παραδίδει μάσκες μέσα στη βιοτεχνία του. Όλα το Σάββατο. Και το Σάββατο επίσης και η Λίζα Γιαλτσάκη από το Λύκειο Ελληνίδων προσφέρθηκαν να ράψουν, να τους δώσουμε υφάσματα και να ράψουν μάσκες. Τέσσερα τέτοια σημαντικά βήματα μας οδήγησαν στο να συντονίσουμε μια τέτοια προσπάθεια. Άρα λοιπόν, για πείτε μου τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Μιλήσαμε, επειδή πρέπει να είναι δομημένο, σαν τμήμα εθελοντισμού του Δήμου της Κέρκυρας, μιλήσαμε με τον γιατρό εργασίας, τον κύριο Γιάνκα του Χρήστο, συμφωνήσαμε, ενέκρινε και το σχέδιο και το ύφασμα και το φίλτρο που μπορούμε να βάλουμε μέσα. Ωραία. Και έτσι προχωράμε τη διαδικασία να φτιάξουμε. Με μεγάλη μας χαρά, ενώ το ανακοινώσαμε χθες το βράδυ, υπήρχε πάρα πολύ ζήτηση για προσφορά εργασίας. Φτιάξαμε, οι 55 είχαν φτιαχτεί, κόψαμε άλλες 320, οι οποίες έχουν διανεμηθεί για ράψιμο και μας ζητάνε κι άλλες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για να προσφέρει ο κόσμος. Είτε με υλικά, μας παίρνουν λάστιχα, μας παίρνουν σεντόνια, είτε μοντίστρες για να ράψουν. Μέχρι από τους καβαδάδες μας πήρε μια κυρία, η κυρία Κούρκουλου, η Μαρία, και την ευχαριστούμε, και να ράψει και να μας δώσει και το πατρόν το δικό της από τη μάσκα που έχει. Εδώ θέλω να τονίσω και κάτι, ότι με τους περισσότερους εθελοντές που κίνησαν αυτή τη δράση, δεν τους παρακινήσαμε εκείνοι, εμείς. Μας παρακίνησαν εκείνοι. Έχω συνεργαστεί με όλους τους σε όλα αυτά τα χρόνια με το Όλοι Μαζί για την Κέρκυρα, αλλά τώρα δεν παρακινήσαμε εμείς καμία δράση, δεν την ξεκινήσαμε εκείνοι. Μόνοι τους οι πολίτες οργάνωσαν αυτή τη δράση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν ο πολίτης από μόνος του ξεκινάει κάτι. Και πάρα πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε στις δομές όπου θα χρειαστούν τις μάσκες που θα προστατεύουν όσο μπορούμε το πρόσωπο. Ιωστά, οι μάσκες είναι για αυτούς που τις χρειάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο ακούσαμε να λέει ο κ. Σπύρος Νεράτζης είναι ίσως από τα πιο όμορφα και ελπιδοφόρα σε αυτή την πολύ ιδιόρυθμη κατάσταση την οποία βιώνουμε. Πάμε να πάρουμε μια εικόνα από το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Βαγγέλης Καποδίστρια σήμερα σε τράπεζες. Είχαμε ουρές σήμερα και μάλιστα είχαμε κόσμο να περιμένει, να παραπονιέται, κυρίως να παραπονιέται, γιατί ένα και μόνο ταμείο έπρεπε να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι είχαν ανάγκη υπηρεσιών από το Τραπεζικό Ίδρυμα. Θα πάρετε και μια εικόνα από την παραλιακή της Γαρίτσας. Τραβήξαμε μια εικόνα. Φαίνεται το τελευταίο διάστημα αυτοί οι αστυνομικοί έλεγχοι πιάνουν τόπο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ. Πριν από λίγες ημέρες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ζητήσεων οι τράπεζες, με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαγιά να μιλάει για παράδεκτες εικόνες και την αστυνομία να παρεμβαίνει προκειμένου να εξομαλύνει την κατάσταση. Η κάμερα του ΣΤΑΡΤ είχε καταγράψει αυτές τις εικόνες, οι οποίες μάλιστα είχαν πυροδοτήσει αντιδράσεις των πολιτών και είχαν αναγκάσει αρμόδιους να πάρουν μέτρα για τον σωνοσισμό. Οι εικόνες στις τράπεζες φαίνεται να δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Οι περισσότεροι πάντως, από ό,τι μας λένε, δεν τους τρομάζει τόσο το ενδεχόμενο σωνοσισμού, αλλά τους τρομάζει μεγάλη πρόσωπη αναμονής. Πολλοί από τις 8 η ώρα και ακόμα δεν έχουν εξυπηρετηθεί. Ηλιοθεραπεία. Αντιλιακό βάζουμε και περιμένουμε. Θα περίμενε κανείς ότι η εικόνα στις τράπεζες θα ήταν διαφορετική δεδομένου ότι είχε περάσει το μεγάλο κύμα πληρωμών. Όμως για άλλη μια φορά οι πολίτες έστεισαν μεγάλες ουρές έξω από την τράπεζα, προκαλώντας έτσι ανησυχία για την προστασία της δημόσιας υγείας. Δεν με το αμάξι. Προσέχω μέχρι εκεί που. Δεν έχω έρθει για συναλλαγή, για μια απλή εξακρίβωση στοιχείων θέλω και είναι τέτοια φορά που έρχομαι. Δηλαδή έχετε καθημερινά συνεχώς βλέπετε. Ναι, κάθε μέρα έχει κόλπο. Και από ό,τι μιλάω και με τον κόσμο είναι και για πράγματα που μπορεί να τα κάνει μέσω διαδικτύου. Και όμως περιμένω στην ουρά. Σας φοβίζει καθόλου και ότι υπάρχει τόσο κόσμο σε περίπτωση μιας πανδημίας? Βέβαια φοβάμαι. Αλλά πάσα στιγμή θέλω να φύγω τώρα εγώ, δεν θα κάθισω άλλο. Ναι, για αναμονή. Εγώ αναγκαστικά δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ στο ATM γιατί είμαι συμπαραστάτρια στη μητέρα μου και πρέπει να έρθω αυτοπροσώπως στην τράπεζα και αυτό εμένα με κουράζει αφάνταστα. Πρέπει να βγει κάτι, να γίνει κάτι με τις τράπεζες, να εκδοθούν κάρτες. Η παραλιακή της Γαρίτσας αποτελεί έναν χώρο που λίγες φορές έχει προδοτήσει αντιδράσεις των πολιτών λόγω του συνωστισμού που φαίνεται να παρατηρείται στην περιοχή.
Η κάμερα του Σταρτ, πριν λίγων ημερών, είχε καταγράψει στο παρελθόν πλάνα από την παραλιακή και το Άλσο, όσου οι πολίτες είχαν επιλέξει είτε σωματική άσκηση είτε βόλτα με το κατοικίδιο. Η αναμενόμενη εικόνα για μια ηλιόλουστη μέρα κατά τις 12 θα ήταν η Γαρίτσα να ήταν γεμάτη από κόσμο. Όμως, όπως φάνηκε, είχαμε ανατροπή. Εικόνες παραλιακής σήμερα από Ζουλούμπο με είναι άδεια. Καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Πιθανόν τα κρούσματα κορονοϊού στην Κέρκυρα να έχουν περάσει πολίτες σε μεγάλο βαθμό. Η ίδια παραλιακή είναι μια συνήθιστη εικόνα, ακόμα και στην εποχή του κορονοϊού, που όμως δίνει μια ελπίδα για την αποφυγή του συνωστισμού. Ίσως τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού στο νησί να ήταν αυτά τα οποία επηρέασαν τους Κερκυραίους να περιορίσουν μετακινήσεις τους. Παράλληλα, οι Έλληνες αστυνομίες συνεχίζονται κανονικά, με την Κέρκυρα να έχει καταγράψει ένα υψηλό αριθμό παραβάσεων. Φαίνεται όμως πως σε αυτήν την προσπάθεια εφαρμογής μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού, σύμμαχος είναι και υπερσβεστική, αφού όπως βλέπετε, ένα όχημά της ήταν σταθευμένο εντός του άλλου Γαρίτσας. Ίσως αυτό ήταν και ένα δείγμα των αρχών ότι ήθελαν άμεσα να τελειώνουν το θέμα της παραλιακής. Και όπως φαίνεται από την εικόνα, η κατάσταση έχει αλλάξει ριζικά. Έχει αλλάξει τουλάχιστον την ώρα που εμείς κάναμε το ρεπορτάζ, που είχαμε μία θέαση του τι γίνεται. Συνήθως όμως τέτοιες ώρες, τις προηγούμενες μέρες, ήταν περισσότερη κίνηση. Και η μέρα ήταν καλή σήμερα, επομένως λίγο πολύ αρχίζουμε να αισθανόμαστε την αστυνομική επιτήρηση και το τσούξιμο των προστήμων παίζει και αυτό το ρόλο. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα, όπως τα είδαμε, τα καταγράψαμε, τα προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού, οι διαφημίσεις, σε πολύ λίγη ώρα στο υπάρχει θέμα με την Ιρό Λέλα. Εδώ για μία μισή ώρα σχολιάζοντας, καταγράφοντας απόψεις, έχουμε πολύ σοβαρές ειδήσεις και πολύ σοβαρές πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο. Θα τα δούμε όσο πολύ λίγη ώρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στα ανατολικά και τα νότια, νεφώσεις προβλέπονται για αύριο, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολικοί, στα δυτικά 4 έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 έως 8, ενώ η θερμοκρασία χωρίς αξιολόγη μεταβολή. Αναλυτικότερα τώρα για τη Δυτική Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Λευκάδα. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε εδώ. Οι άνεμοι, βόρειο-ανατολικοί, 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στη Μπάτρα, τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στη Κεφαλονιά και στην Ιθάκη από 7 έως 16, στη Λευκάδα από 8 έως 17 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 48 έως και 95%. Βορειότερα τώρα στην Ανατολικανανία και την Ήπειρο. Λίγες νεφώσεις αναμένουμε και εδώ. Η άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα Ιωάννινα από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην Αφιλοχία και την Πρέβεζα από 8 έως 16, στο Αγρίνιο και την Άρτα από 8 έως 16, ενώ στην Ιγουμενίτσα από 7 έως 15 βαθμούς. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 47 έως και 94%. Την Κέρκυρα τώρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά και εδώ λίγες νεφώσεις αναμένουμε. Η άνεμη βόρειο βόρειο-ανατολική 4 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίκουσα και το Μαθράκι από 7 έως 14, στους Οδονούς από 6 έως 14, ενώ στη Νότια Κέρκυρα και τους Παξούς η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ των 8 και 15 βαθμών Κελσίου. Σχετική υγρασία στις παραπάνω περιοχές από 49 έως και 96%, ενώ η θερμοκρασία της θάλασσας στους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.